Περιοχές, κύριε Πρόεδρε, ή είναι διάσπαρτες. Σε διάσπαρτες περιοχές στο Λεκανοπέδιο. Mm-hmm. Περιμένουμε ακόμα ενημέρωση από όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Έχουμε ζητήσει από τους 257 εμπορικούς συλλόγους να μας ενημερώσουν σε τοπικό επίπεδο τι ακριβώς συμβαίνει και αν υπάρχουν και εκεί προβλήματα ανάλογα. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι πάντως να σταθούμε απέναντί τους. Πραγματικά θεωρούμε ότι τα φιλανθρωπικά ιδρύματα μάλλον έχουν ξεχάσει το σκοπό ίδρυσης και λειτουργίας τους. Mm-hmm. Έτσι, το να λέγεται φιλανθρωπικό ίδρυμα, το να λέγεται, αν θέλετε, εκπαιδευτικό ίδρυμα, αν είναι κληροδότημα, δεν νομίζω ότι κανείς θα ήθελε να πετάξει στο δρόμο επιχειρήσεις που πολλές από αυτές είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Κορκίδη, να πάμε σε ένα άλλο θέμα και να ολοκληρώσουμε αυτή την κουβέντα μας. Είχαμε ακούσει κάποια στιγμή ένα ενδεχόμενο, μια πρόταση για τόνωση της αγοράς, ώστε να συνεχιστούν κατά κάποιο τρόπο άτυπα οι εκπτώσεις, δηλαδή οι προσφορές και οι καλύτερες τιμές. Αυτό είναι... έχει οδηγήσει κάπου. Θα σας πω, δεν είναι θέμα να συνεχίσουν άτυπα οι εκπτώσεις. Ο νόμος επιτρέπει το δεκαήμερο προσφορών με τη λήξη των εκπτώσεων. Αλλά δηλαδή 31 Αυγούστου να πάει ένα δεκαήμερο. Ναι, μπορεί να πάρουν όλες οι επιχειρήσεις να πάρουν άδεια από τους τοπικούς εμπορικούς συλλόγους και από την Ομαρχία και να συνεχίσουν ένα δεκαήμερο προσφορών. Η μόνη διαφορά είναι ότι στις προσφορές, στην περίοδο των προσφορών, επιτρέπεται η έκπτωση στο 50% των ειδών. Μάλιστα, όχι στο σύνολο δηλαδή των όχι προϊόντων. Όχι στο σύνολο όπως είναι την περίοδο των εκπτώσεων. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή και το καλοκαίρι φαίνεται ότι θα παραταθεί τουλάχιστον από πλευράς καιρικών συνθήκων. Το να ακολουθήσουν το δεκαήμερο προσφορών οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν νομίζω ότι βλάπτει την αγορά, ούτε κανείς θα έχει αντίρρηση σε αυτό. Άλλωστε, σας λέω, είναι καθόλου ανώμημο. Μιας και τα λέμε κιόλας, μια εικόνα, συγγνώμη Γιώργο, για το πώς πήγανε οι εκπτώσεις μέχρι τώρα. Από τα στοιχεία που κάνουμε, γιατί αυτή τη στιγμή ακόμα εξακολουθεί να γίνεται έρευνα σε όλη την Ελλάδα, έχουμε μείον 12% από πέρσι. Μείον 12%. Μέσος όρος, κύριε Πρόεδρε. Είναι ενθαρρυντικό, γιατί πέρσι είχαμε μείον 20. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει μια εξισορρόπηση. Είναι θετικό επίσης ότι οι τιμές φέτος την περίοδο των εκπτώσεων ήταν κατά 7% χαμηλότερες από πέρσι. Και έχουμε ακόμα μπροστά μας και ένα δεκαήμερο μέχρι τη λήξη των εκπτώσεων. Θα γυρίσει ο κόσμος, γιατί ο πιο πολλής κόσμος είναι έξω. Η καλύτερη περίοδος είναι οι δύο πρώτες εβδομάδες και η τελευταία εβδομάδα. Σωστό είναι αυτό, γιατί περιμένουν ότι θα βρουν και ευκαιρίες. Και κάτι τελευταίο. Διάβασα στην ανακοίνωσή σας, κύριε Πρόεδρε, ότι είναι δυσίωνα τα στοιχεία όσο αφορά το μέλλον των εμπορικών επιχειρήσεων με αφορμή γενικότερα τα λουκέτα. Ναι, πόθεν προκύπτει αυτά τα δεδομένα, δηλαδή είναι γενικότερα η κρίση? Και από έρευνα που κάναμε εμείς, και μάλιστα αυτή η έρευνα γίνεται σε πανελλαδικό επίπεδο, δηλαδή θα κάνουμε μια γεωγραφική απεικόνιση του εμπορίου. Mm-hmm. Έχουμε μια πλατφόρμα δηλαδή από όλη την Ελλάδα και θα απεικονίσουμε πώς πάει το εμπόριο, έτσι, μικρές, μεγάλες επιχειρήσεις, γενικά δηλαδή ένα χάρτη του εμπορίου αυτή τη στιγμή δημιουργούμε. Μάλιστα. Για να μπορέσουμε να ξέρουμε, να έχουμε μια πραγματική εικόνα και για να μπορούμε να πάρουμε και σωστά, αν θέλετε, να πάρουμε σωστές αποφάσεις για το μέλλον. Σωστά μέτρα. Τα λάθη του παρελθόντος. Σωστό. Για το παρόν και το μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, για να δούμε για τώρα πώς θα πάνε. Σου λέει ο άλλος πήγε διακοπές. Έτσι. Τι λεφτά μου περίπτωσαν. Μου περίπτωσαν. Πήγε 100 ευρώ από τον προϋπολογισμό. Να πάω να αγοράσω και κάτι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι κάνουμε τα ψώνια μας πριν τις διακοπές και μετά τα κρατάμε για να έχουμε τις διακοπές να περάσουμε καλά. Και άμα περισσέψει κάτι, το φέρνουμε εδώ πέρα. Στην Αθήνα θες να πεις. Λοιπόν, για να καλωσορίσουμε τώρα. Τι θες να διαβάσει μήνυμα? Γεια σου, Μπάμπη, καλημέρα. Κύριο Μπάμπη, ο Παπαδημητρίου, κυρίε και κύριοι, είναι κοντά μας. Χθες με εντυπωσίασε. Εσένα δεν σου μιλάω. Έτσι. Καλά, μου μούτρα. Γεια σου, τι κάνεις. Γεια σου, Μπάμπη, καλά. Να σου πω ότι αυτό που είδα χθες. Άκου τι είδα χθες. Λοιπόν, έβγαλες έξυπνα στο δελτίο ειδήσεων το βράδυ. Τι. Κυρίες και κύριοι, τι έκανε? Έβαλε λοιπόν την ανακοίνωση του κυρίου Αλταφάζ, του εκπροσώπου της Κομισιόν. Λοιπόν, η οποία είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση, πρέπει να σας πω. Αν τη διαβάσει κανείς μετά προσοχής, βρίσκει τα σημεία τα κέρια. Βρήκε λοιπόν ο Παπαδόπουλος, γάτα σε αυτά, τώρα να μου πεις γιατί τον εκθιάζεις. Τυχαίο είναι. Λοιπόν, και τυχαίο, λέει, δεν νομίζω. Αφού λοιπόν βρήκε τα σημεία, μετά τα έκανε στα ελληνικά. Ήταν όλα τα λεφτά, νομίζω, χθεσινή η ενημέρωση αυτή. Δηλαδή, τι ακριβώς συμβαίνει και τι περιμένουμε γύρω από το θέμα αυτό. Εντάξει, κοίτα να δεις τώρα. Οι άνθρωποι πρέπει να πούνε την αλήθεια και να την πούνε και κομψά. Διότι διπλωματικά διατυπώνονται αυτά τα πράγματα. Άλλωστε, η αλήθεια είναι αδιαφυσβήτητη. Να πούμε καταρχήν ότι συζητάμε για το OK που πήραμε στην ουσία για την εκταμείευση τη δεύτερη δόση. Ουσιαστικά η Κομισιόν εισηγείται στα κράτη-μέλη, πλην της Σλοβακίας που δεν θέλει να είναι μαζί μας, να προχωρήσει η δεύτερη δόση των 110 δισεκατομμυρίων. Βέβαια, διαβάζοντας τις εφημερίδες και τα νέα αυτά, βλέπουμε κάπου ότι υπάρχει, λέει, και η περίπτωση για την ανάγκη μέτρων. Ίσως υπάρχει ένα ερωτηματικό εκεί. Καταρχήν, τα όσα έχουν γίνει, καλώς καμωμένα είναι. Mm-hmm. Και αυτό το λέει και δεν θα μπορούσε να πει κάτι.
Και πράγματι ήταν και δύσκολα, έγιναν, ξεκίνησε το πρόγραμμα και ξεκίνησε καλά. Άρα αυτή η δεύτερη δόση, αυτός ο έλεγχος αφορούσε αυτό το ξεκίνημα του προγράμματος. Αυτό έχει ξεκινήσει καλά. Επίσης η κυβέρνηση έκανε κάτι πάρα πολύ έξυπνο και το συζητούσαμε εδώ και το λέγαμε ότι γι' αυτό το κάνει. Ενώ το μνημόνιο έλεγε ότι το ασφαλιστικό θα πρέπει να έχει τελειώσει αρχές του επόμενου έτους. Το πήγε πιο γρήγορα. Βέβαια, το έφερε πολύ πιο νωρίς. Ενώ το εργασιακό έλεγε ότι μπορεί στο πρώτο εξάμηνο του 2011 να τα τελειώσει όλα αυτά, το έφερε επίσης πιο γρήγορα. Αυτό γιατί ήξερε ότι στα άλλα τα ζητήματα, ό,τι και να κάνει, δεν μπορεί να πάει το ίδιο καλά. Mm-hmm. Άρα έτσι το έφερε και το ισορρόπησε. Αυτά ήταν καλά. Αλλά οι άνθρωποι λένε ότι, κοιτάξτε να δείτε, μπροστά σας έχετε κόλαση. Και βεβαίως επισημαίνουν για την υστέρηση που υπάρχει στα έσοδα και το Υπουργείο Οικονομικών απαντά και λέει ότι αυτή είναι συγκυριακή. Πώς είναι συγκυριακή αφού τη συζητάμε εδώ και χρόνια. Συνεχίζεις να ασχολείσαι έτσι συστηματικά με τα οικονομικά, θα τα καταλήψουμε. Δεν θα βρούμε λύση. Εγώ το έχω καταλάβει. Το έχεις καταλάβει εσύ. Εύκολα. Το νιώθω κι εγώ αυτό. Ακούσες τώρα το νιώθω, γιατί βλέπω πάρα πολύ διαβασμένο. Ναι, έχει έρθει η ημερετημένη. Λοιπόν, τι να κάνω. Ένα ζήτημα. 800 εκατομμύρια λέει μόνο. Τι 800 εκατομμύρια. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά δεν είναι πολύ σημαντικά. Το πρόβλημα που έχει το Υπουργείο είναι ότι, ενώ και αυτό του λέει η Επιτροπή, λέει για κάτσε ρε παιδάκι, με εδώ πήγαν καλύτερα τα νούμερα της οικονομίας, δεν έπεσε η οικονομία μέχρι στιγμής βεβαίως, τόσο πολύ όσο την περιμέναμε. Άρα το ότι εσύ τα έσοδά σου δεν τα μάζεψες, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Πάσχει εκεί το σύστημα. Πάσχει, υπάρχει μια ανησυχία εκεί. Στο οποίο η κυβέρνηση απαντά, μην ανησυχείτε, τους έχω βάλει τόσους πολλούς φόρους, οι οποίοι ξεκινήσανε τώρα από τον Αύγουστο. Θα προκύψουν. Που τώρα θα δείτε τους επόμενους μήνες πώς θα τα μαζέψουν. Διαρθρωτικές αλλαγές. ΟΣΕ, ΔΕΗ. Άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων. Ναι, όλα αυτά. Εκεί είναι τα δύσκολα. Διότι με τα κλειστά επαγγέλματα έγινε της κακομοίρας, εξετέθη η χώρα ανεπανάληπτα με όλη αυτή τη βλακεία να ξεκινήσουν πριν καλά-καλά τελειώσει το Υπουργικό Συμβούλιο και την ενημέρωση ο ΡΕΠΑ. Οι άλλοι ήταν σε απεργία, βέβαια. Φταίει και ο ΡΕΠΑ, διότι έπρεπε να του φωνάξει, να του πει: Κοιτάξτε, κύριοι, θα πάω σε λίγη ώρα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Βασικά αυτά, περιμένετε, καθίστε εδώ. Μόλις γυρίσω, να συνεχίσουμε την κουβέντα. Μάλιστα. Που ξεκινάμε τώρα. Αλλά αυτοί ξεκίνησαν την απεργία. Εξετέθη η χώρα μέσα στο κατά καλό καιρό και ο ΡΕΠΑ είναι εξαφανισμένο με τι ρυθμίσει. Mm-hmm. Αυτό είναι πρόβλημα. Και από την άλλη μεριά, όταν λένε οι κοινοτικοί για τις μεταφορές στα τρένα. Λένε τον ΟΣΕ, παιδιά, να τελειώνουμε. Μα προφανώς είναι. Και το πιο δύσκολο, τη ΔΕΗ. Μάλιστα. Αυτά όλα είναι κόλαση. Και το ξέρει η Μπυρμπύλη, όταν έφυγε χτες από τον Παπανδρέου, ήξερε ότι τη δουλειά που δεν έκανε τους προηγούμενους μήνες, καλή ώρα ο ΡΕΠΑΣ, πάει να την κάνει τώρα γρήγορα. Στο θέμα της ΔΕΗ, η κυβέρνηση είδαμε ότι δεσμεύτηκε να μην πουλήσει το 40%. Ποιες θα είναι αυτές οι εναλλακτικές λύσεις, να το πούμε έτσι. Κανείς δεν το ξέρει. Αυτό που έχει δεσμευτεί η χώρα. Και δεν είναι θέμα ποιας κυβέρνησης. Η χώρα έχει δεσμευτεί να ανοίξει την αγορά ενέργειας. Και να υπάρξει ανταγωνισμός. Και είπαν ότι, παιδιά, για να υπάρχει ανταγωνισμός, πρέπει τουλάχιστον το 40% της αγοράς να μην είναι σε έναν παίκτη. Ο παίκτης αυτό λέγεται ΔΕΗ. Άρα βρείτε τον τρόπο. Η κοινωνική εδώ και καιρό, και θα δούμε και ακριβώς το χαρτί πώς έχει διατυπωθεί. Δεν έχει βγει, το βγάλουμε όμως. Έχουν πει ότι ο πιο απλός τρόπος, έτσι όπως τα κάνατε, αφού επί 10 χρόνια δεν κάνατε τίποτε, είναι να πουλήσει η ΔΕΗ ένα κομμάτι των δικών της πραγμάτων, των δικών της εργοστασίων. Mm. Αν δεν σας αρέσει, γιατί φαίνεται ότι δεν αρέσει την κυβέρνηση ή ότι δεν αρέσει τη Γενόπη, δεν έχω καταλάβει ακριβώς σε ποιον και ποιος είναι η κυβέρνηση σε αυτό το θέμα. Αλλά αν δεν σας αρέσει αυτό, βρείτε κάτι άλλο. Το λες και για το μήνυμα που έστειλε η ΔΕΗ. Κοίτα να δεις, βρίσκω ότι. Όχι, στέλνει... η ΔΕΗ, η πρόσωπη Γενόπη. Ναι, αλλά το να στέλνει ένα συνδικαλιστή σε πολιτικού. Ένα SMS για αυτά που μου στέλνουν οι κόρες μου και να αναφέρεται στις ένδοξες μέρες που ακούγαμε τα τραγούδια του Μπακαλάκου. Είναι τουλάχιστον μία αντίληψη για την πολιτική και όλη η κυβέρνηση να προσκυνά. Mm-hmm. Με ελάχιστες εξαιρέσεις που δεν θα τις πω τώρα για να μην νομίσουν ότι κάνω πάσα σε κάποιον. Ναι. Αλλά υπήρξαν εξαιρέσεις, το ξέρω. Αλλά είναι σαν να προσκυνά. Ο οποίος έχει τα δικά του συμφέροντα να κοιτάξει. Είναι αλήθεια ότι τα μέλη της Γενόπη, οι υπάλληλοι της ΔΕΗ, είναι προνομιούχοι υπάλληλοι. Υπάλληλοι με το πολύ τιμητικό δίπλωμα του γυμνασίου, οι οποίοι παίρνουν σύνταξη μεγαλύτερη από κοντά στο αεροπαγίτη και μεγαλύτερη από οποιονδήποτε άλλον εργαζόμενο. Έτσι. Νομίζω ότι δεν μπορείς να τους πεις τίποτα άλλο παρά προνομιούχους. Πιστεύεις ότι αυτές οι αποκλίσεις και οι διαβαθμίσεις κάποια στιγμή θα ισορροπήσουν? Βέβαια, γιατί κοίτα να δεις, δεν μπορείς να είσαι ένα τομέα όπου θα ισχύουν συνθήκες ΙΚΑ και έναν υπόλοιπο τομέα στον οποίο θα υπάρχουν συνθήκες ΔΕΗ. Αυτό είναι που τους ανησυχεί και δικαίως τους ανησυχεί, το καταλαβαίνω. Αυτό όμως πρέπει να βάλουν στο τραπέζι και όχι να συζητάμε τώρα αν η Γενόπη θα αναλάβει την υπεράσπιση των συμφερόντων της χώρας, στον ηλεκτρισμό ή δεν ξέρω πού αλλού. Λοιπόν, μαζί σου δεν θα τελειώσουμε. Εγώ έχω πάρα πολλά. Ο Λένι, ξέρεις τι είχε πει γι' αυτό, έτσι. Παρακαλώ, για πες μας και για τον Λένι και τελειώσαμε. Ο σοσιαλισμός είναι τα Σοβιέτ και ο ηλεκτρισμός. Έτσι, σωστό είναι αυτό. Ο επόμενος καλεσμένος σας μπορεί να σας πει περισσότερο. Νομίζω ότι είναι ο ειδικός επόμενος καλεσμένος.
μιλήσουμε και για τη ΔΕΘ μαζί σου κάποια στιγμή, αλλά ενευθέτω χρόνο. Αυτό, ναι. Για ενευθέτω χρόνο. Ευχαριστούμε λοιπόν, πολύ, Μπάμπη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Λοιπόν, μηνύματα καταρχήν. Να καλημερίσουμε τη Βάσια. Ναι. Να καλημερίσω τον. Ένας φίλος ακροατής, ο Ινώ Αχιλλέας από την Κοζάνη, μου λέει το εξής. Έχει λέει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Ναι. Σας παρακαλώ, αναφέρετε λέει δύο λόγια για την εθνική οδό Κοζάνης Ελασσόνας, η οποία λέει είναι εθνική οδός, βρίσκεται σε άθλια κατάσταση, κάθε φορά θρυνούμε θύματα. Με το κλείσιμο λέει των τεμπών, λέει ο Αχιλλέας, καταλάβαμε, φάνηκε πόσο άθλια κατάσταση είναι ο συγκεκριμένος δρόμος. Πείτε κάτι για να ακουστεί, λέει, μπας και βγει κάποιος αρμόδιος να αναφέρει τι γίνεται. Νομίζω ότι, αγαπητέ Αχιλλέα, δεν γίνεται τίποτα επί του ζητήματος αυτού. Έτσι κι αλλιώς έχουν δρομολογηθεί άλλοι δρόμοι. Καλημέρα, εδώ μας λέει ο Χαρίτων από τη Φλόρινα, ο Ιωάννης από την Κρήτη, από τη Μαρίνα, η Μαρίνα από τη Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, και τα μηνύματά σας είναι πολλά. Περιμένουμε κι άλλα στη συνέχεια. Για πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον Πάσχο τον Μανδραβέλη, που σε διαβάζουμε φανατικά στην Καθημερινή. Καλημέρα. Ακόμα αυτό το δρόμο που να έχουμε Κοζάνη. Έχει χαραχθεί η καινούργια οδό. Ναι, έχει χαραχθεί, αλλά ακόμα. Απλώς η περιφέρεια Θεσσαλίας δεν έχει τις προτεραιότητες της και δικαίως, διότι μέχρι την Ελασσόνα ο δρόμος είναι καλός, που είναι η μεγάλη της πόλη. Mm. Την Ελασσόνα και πάνω για την Κοζάνη, η περιφέρεια. Δεν μ' αρέσει έτσι όπως το λες. Κάτι αφήνεις υπονοούμενο, αγαπητέ. Αφήνει υπονοούμενο ότι η περιφέρεια Θεσσαλίας κάποια στιγμή θα γίνει ο δρόμος. Απλώς η περιφέρεια Θεσσαλίας δεν το έχει προτεραιότητες. Δεν έχει χαραχθεί και ένα κομμάτι να πήγαινε απευθεία στην Εγνατία. Ναι, από εκεί θα φύγει και η Εγνατία. Λοιπόν, κύριε, να ξεκινήσουμε με τις εφημερίδες. Γιατί νομίζω ότι θέλουμε τα φώτα σου για τις εφημερίδες. Και βεβαίως ξεκινάμε με την Καθημερινή. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε με την Καθημερινή. Ενεκρίθη με επιφυλάξεις μέχρι να τη διορθώσει ο Γιώργος η δεύτερη δόση. Η Κομισιόν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να απαιτηθούν νέες παρεμβάσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα. Στοπ εδώ πέρα. Το βασικό είναι τα έσοδα. Αν δεν μαζέψουμε λεφτά. Και εδώ μου κάνει εντύπωση, άκουγα όλους αυτούς που είχατε σήμερα με τον πρόεδρο, τον κύριο Κασιμάτη, τον πρόεδρο των εμπορικών συλλόγων. Μου κάνει εντύπωση ότι τα συνδικαλιστικά όργανα των εμπόρων, η φοροδιαφυγή οργιάζει, έτσι. Ναι. Κανένας δεν κόβει αποδείξεις. Δεν έχουν κάνει τίποτα προς τα μέλη τους. Μονίμως είναι προς την κυβέρνηση, κάνει εκείνο, άλλο, φοροαπαλλαγές, κίνητρα κτλ. Προς τα μέλη τους που. Η μισή τουλάχιστον, μην πούμε παραπάνω, δεν κόβουν αποδείξεις. Δεν ξεκίνησαν μια καμπάνια, του λέω, ρε παιδιά, η χώρα κινδυνεύει. Κόβεται και καμιά και αποδείξη. Συνεχίζει λοιπόν, το περιβόητο, θα σου κάνω καλύτερη ακούσω, τιμή χωρίς ακριβώς, αποδείξη. Εγώ θα τους ακούσω όλους αυτούς τους κυρίους, τους συνδικαλιστές, γιατί περί συνδικαλιστών πρόκειται και αυτοί, όταν απευθυνθούν στα μέλη τους και τους πούν, παιδιά, κόβεται αποδείξεις. Ναι. Πάσχο, μήπως όμως φταίμε και εμείς. Θέλω να πω και εμείς φταίμε. Δηλαδή, φταίμε. Όταν εγώ και εσύ πάμε και ψωνίζουμε και σου λέει άλλος να το κάνουμε 50 ή 70, 70 με 50 χωρίς, λες εσύ, παιδιά, να γλιτώσω το κοσάρικο. Ναι. Μήπως πρέπει να αποκτήσουμε και εμείς συνείδηση. Πολλές φορές δεν κάνουν καν αυτό. Δηλαδή δεν σου κόβουν απόδειξη. Καρπώνονται μόνοι τους στο ΦΠΑ και εσύ τον πληρώνει 23%. Ναι. Άρα θα πρέπει να ανέβει και το όριο των αποδείξεων που χρειαζόμαστε για να. Αυτό είναι φοροτεχνικά. Το ζήτημα είναι ότι αν δεν διορθωθούν όχι, τα έσοδα. Θέλω να πω για να έχει και ο πολίτης κίνητρο να ζητάει τις αποδείξεις. Και αν για να διορθωθούν τα έσοδα πρέπει να καταγράφει τη φορολογητά ύλη. Τα πάντα. Θα έχουμε καινούρια μέτρα. Μάλιστα. Και εδώ είναι η εφοριακή. Οι έμποροι και εμείς οι καταναλωτές, όπου πάμε ακόμα και στο ευρώ, να ζητάμε αποδείξεις. Βέβαια, να μην μιλάμε μόνο για τους καταναλωτές και τους μικρομεσαίους, έτσι. Να μιλήσουμε και για όλα αυτά τα φαινόμενα με τη φοροδιαφυγή των υψηλών οικονομικά στρωμάτων. Όχι μόνο των επωνυμών. Εκεί η υπηρεσία πρέπει να κάνει τα δέοντα. Όπου και εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Έτσι. Εκεί νομίζω ότι πρέπει να κόψει αυτιά. Να κάνει τα δέοντα. Ευγενικά το επιθυμεί. Ευγενικά πολύ. Λοιπόν. Πάμε και στα πολιτικά. Διαγραφή Μάρκο Γιαννάκη από τη Ριγίλη. Κικίλια στην Αττική. Έκπληξη ο Κικίλια. Έκπληξη. Πόσο φάνηκε. Δεν ξέρω, έχει πολιτικά χαρακτηριστικά αυτή η υποψηφιότητα. Ναι. Ήταν απλώς, δηλαδή εντάξει, ωραίος, νέος, όμορφος, αυθάρτος κτλ. Αλλά ναι. Δεν σηματοδοτεί κάποια πολιτική στροφή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν τον έχω ακούσει. Τουλάχιστον δεν ξέρω για τις παρεμβάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας είναι κάτι που δεν το παρακολουθούμε. Ναι, ναι, σωστά. Τώρα θα κοιτάξω να δω τι έχει κάνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει... Αλλά δεν σηματοδοτεί μια πολιτική πρόταση. Έχει παρέμβαση στα αθλητικό τέτοια. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος ναι, αλλά η τοπική αυτοδιοίκηση, ειδικά της Αθήνας, είναι πολλά, αλλά ναι, σωστό, πολλά σωστό. Περισσότερα. Για να συνεχίσουμε. Να κρατήσουμε λοιπόν. Λίγο την πρώτη σελίδα της φωτογραφίας, σας παρακαλώ. Αποχώρησε και τελευταία μάχη στην μεταξυγχρονική των ΗΠΑ από το Ιράκ. Είδατε, ο Ομπάμα κράτησε τις υποσχέσεις του. Ναι, είχε πει ότι θα φύγει και έφυγε. Και νωρίτερα. Και νωρίτερα. Νωρίτερα. Είχε πει 31, θα μείνουν όμως 50.000 κόσμος εκεί πέρα. Θα μείνουν ιδιωτικές, πώς το λένε, ιδιωτικές ασφαλείας, βεβαίως και σύμβουλοι κτλ. Λοιπόν, και τι θέλετε. Ενδιαφέρον βεβαίως έχει και το σχόλιο του Πέτρου Παπακοσταντίνου στην εφημερίδα Καθημερινή, όπου μιλάει για τα ελληνικά οικονομικά θαύματα, τα οποία είναι τρία. Να σχολιάσουμε το ένα. Λέει παρά την πτώση κατανάλωση, ο πληθωρισμός σημειώνει ρεκόρ 15 ετία. Ναι, τα παράδοξα. Σχίζουν πολύ τα πτυχία τους με την Ελλάδα. Και νομίζω ότι θα συνεχίσουν να τα σχίζουν. Σωστό, έτσι πρέπει. Διότι τα σενάρια καταστροφής καταρχήν τα οποία μας είπαν δεν τους βγαίνουν. Mm-hmm. Ότι η Ελλάδα θα φάει το ευρώ, θα χρεοκοπήσει παγκόσμια οικονομία λόγω της Ελλάδας. Θυμάστε τι γραφόταν πριν 5 μήνες. Στο διεθνή τύπο. Έτσι. Και είμαι σίγουρος ότι θα γραφτούν και άλλα τόσα. Θα γραφτούν και άλλα τόσα. Βέβαια υπάρχει ένα δεδομένο στην Ελλάδα ότι υπάρχει πολύ. Α, σε το αυτό κρατήσουμε πισίνη. Ναι, υπάρχει.
υπάρχει πολύ μαύρη οικονομία, η οποία δεν είναι καταγεγραμμένη. Έχουμε σε αυρές γραμμές περίπου το τι γίνεται. Και αυτή η μαύρη οικονομία κάπως αντιδρά σε όλες αυτές τις ιστορίες. Οπότε νομίζω ότι δηλαδή ο πληθωρισμός αυξάνει διότι υπάρχει κάποια ζήτηση. Έτσι. Ναι, προφανώς. Λοιπόν. Για πάμε στην απογευματινή καταιγίδα νέων μέτρων. Τώρα ζητούν δραστικό περιορισμό ή ακόμη και κατάργηση επικουρικών συντάξεων, απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων. Πάνω ψηλά ο Βασίλης Κικίλιας, υποψήφιος για την περιφέρεια Αττικής. Πες μου κάτι, θα πούμε και τον Μαργογεννάκη βέβαια. Το Πασόκ τώρα τι κίνηση λες να κάνει στην άποψη Κικίλια, στην παρουσία Κικίλια. Αν είναι έκπληξη τώρα. Κάτι πρέπει να κάνει. Καταρχήν, πώς θα αισθάνονται στην υποκράτωση τώρα με τον Κικίλια. Εγώ άκουσα ότι πανηγύριζαν. Χαρήκανε. Ναι, δηλαδή, πολλοί το θεώρησαν ότι αυτό ήταν. Εύκολος αντίπαλος. Και ήταν και μια επιλογή του Σαμαρά, η οποία έλεγε ότι δεν κερδίζω έτσι κι αλλιώς στην περιφέρεια. Άρα, ας βγάλω ένα καινούριο άνθρωπο, μήπως προχωρήσει κτλ. Αλλά εντάξει, κουβέντα, δεν με αφορά. Εμένα με αφορά τα πολιτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, περιμένω να ακούσω από κάποιους ανθρώπους, από τον κύριο Κικίλια ή από τον αντίστοιχο του ΠΑΣΟΚ, πώς σκέφτονται το καινούριο πράγμα που λέγεται τοπική αυτοδιοίκηση. Τοπική αυτοδιοίκηση είναι τεράστιο κεφάλαιο πια και για την Ελλάδα. Και τεράστιο πρόβλημα. Και τεράστιο ζήτημα. Να σου πω, και σε νέα βάση. Και σε νέα βάση. Είναι πρωθυπουργός πλέον. Ακριβώς. Αυτό θα διαχειριστεί κονδύλια και τα λοιπά. Εκεί λοιπόν περιμένω να ακούσω πολιτικές προτάσεις. Τώρα θα τις κάνει ο κύριος Κικίλιας, θα τις κάνει ο κύριος Κικίλιας. Πες μας και λίγο για την ιστορία Μαργογιαννάκη. Πώς σου φάνηκε η όλη διαδικασία η οποία εξελίχθηκε με τη διαγραφή. Η ένταση. Ναι. Ανεξάρτητος, θα κατέβει περιφερειάρχης, Ντόρα, Αντώνης. Κάποιος έγραψε στο Twitter, ήρθε η Ντόρα του. Εξαιρετικό σχόλιο. Εξαιρετικό σχόλιο. Λοιπόν, πάμε και στην εφημερίδα Δέσμευτος. Αλλαγές στον εκλογικό χάρτη στα μέτρα του ΠΑΣΟΚ. Εκτός Νέας Δημοκρατίας ο Μαργογιαννάκης. Ένα βήμα πίσω για τις κατασχέσεις κάνει η κυβέρνηση. Ο Γιώργος Παπανδρέου ζει, λέει, στο δικό του κόσμο. Κατακτήσαμε τους πρώτους στόχους που θέσαμε. Είναι το σχόλιο της εφημερίδας. Όχι, είναι η δήλωση που έκανε ο Παπανδρέου. Μετά τον Προβόπουλο. Μετά τη συνάντηση με τον Προβόπουλο. Και ακρίβεινε κατά 6% το καλάθι της νοικοκυράς, λέει χαρακτηριστικά η εφημερίδα. Και βεβαίως δεν ξέρω αν εσείς που έχετε κόρες, το σκουλαρίκι στη γλώσσα, κίνδυνος για τα δόντια. Μήπως έχουν τέτοιες μόδες. Ακρίβεινε κατά 6% το καλάθι της νοικοκυράς. Εμένα πάντως δεν μ' αρέσουν αυτά τα σκουλαρίκια στη γλώσσα και σε άλλα σημεία του σώματος, μόνο στα αυτιά. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλάζοντας, πάμε στην αυριανή, που δεν την έχει εσύ, αλλά την έχω μόνο εγώ. Σπιράλ θανάτου για την ελληνική οικονομία. Ολική επιστροφή των μαύρων σεναρίων για χρεοκοπία από τους Γερμανούς. Ναι, είναι δημοσιεύματα στο γερμανικό τύπο. Επανέρχονται. Ναι, ξεκίνησαν. Είχε ένα δημοσίευμα το Spiegel, το οποίο ήταν και λίγο έτσι ροζ, με την έννοια ότι δεν ήταν ένα στεγνό οικονομικό. Ήταν μια δεσποινίδα η οποία ήρθε εδώ πέρα και κλάφτηκε και έγραψε ένα καιρό κομμάτι, τα έχουμε δει και στον ελληνικό τύπο αυτό. Δεν είναι. Το οποίο λένε ότι αυτό ανέβασε τα spread. Τώρα, αν τα spread ανεβαίνουν επειδή. Δεν πέφτουν όμως τα spread, με συγχωρείτε τώρα. 800 τόσες το πρωί το βλέπω εγώ στο ραδιόφωνο. 860. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον να. Ναι, καλά, δεν παίζονται κιόλας τα spread. Δηλαδή, κάποιος μεταξύ τους τα ανεβάζει 10 μονάδες και μένουν εκεί πέρα γιατί δεν ενδιαφέρει κανένας άλλος να παίξει προς τα γη. Πάμε και στην Αυγή. Ενάρετος κύκλος με χρέος 139% του ΑΕΠ. Αυτό το ενάρετος κύκλος το είπε ο κ. Προβόπουλος και νομίζω έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Διότι αναφερόμενος έκανε κριτική για τον φαύλο κύκλο. Ποιος εννοεί για τον φαύλο κύκλο, δεν έχει ενδιαφέρον. Όλη εκείνη τη σπατάλη, ειδικά κοιτάξτε να δείτε, το πολιτικό σύστημα πάντα σπαταλούσε. Σπαταλούσε λεφτά. Έτσι, αλλά είχε ένα κύκλο. Δηλαδή, 81-85 το Πασόκ σπατάλησε πολλά λεφτά. 85-88 όμως κάνει ένα πρόγραμμα σταθεροποίησης. Επισημίτη. Επισημίτη. Με σημίτη. 88-90 και με τις οικουμενικές γίνεται πάλι ένας κύκλος σπατάλης. Μετά γίνεται ένα πρόγραμμα σταθεροποίησης με το Μητσοτάκη. Μετά έχουμε ένα ακόμα πρόγραμμα σταθεροποίησης για να μπούμε στην ΟΝΕ. Από το 2000 και μετά, αλλά κυρίως 2004-2009, έχει γίνει. Το έλα να δεις. Δηλαδή, ο κύκλος σπατάλης που έκανε το. Όχι μόνο δεν ανατράπηκε, αλλά έγινε χειρότερος. Πάμε λοιπόν και στην εφημερίδα Το Βήμα. Σε νέα μέτρα, σαφάρι όμως για τους φόρους. Πράσινο φως για τη δεύτερη δόση δανείου 9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η εκδίκηση του Ταύρου. Οι συγκλονιστικές εικόνες που είδαμε χθες. Ήρθαν τα μελτέμια σώσια της Πυρκαγιές και ουδέν κρυπτών υπό το Google. Τις δηλώσεις χθες που έκανε ο επικεφαλής του Google. Προκάλεσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ότι. Δεν μπορεί να κρυφτεί κανείς από το διαδίκτυο. Μόνο αν αλλάξει, λέει, το όνομά του και τα. Ναι, όταν βάζεις στοιχεία μόνο στο Google. Δηλαδή. Αυτό έλεγα. Αν βάζεις μόνο στις φωτογραφίες στο Facebook και μετά λες ότι. Παιδιά, εγώ θέλω υπαρκτικότητα. Δεν κατάλαβα. Αν έχεις φωτογραφίες στο Facebook, θα τις δει όλοι. Το έλεγα στον Τέλογλου. Ο οποίος το λόγο δεν είναι μέσα. Και λέω, εσύ τα βάζεις. Αν θες να τα βάζεις, δεν βάζεις τίποτα. Ακριβώς. Πάμε, ελευθεροτυπία. Μπαμπούλες για τις συντάξεις. Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μιλάει για νέα μέτρα το 2011. Υποψιάζομαι ότι είναι το μνημόνιο. Αυτά που ανακοινώθηκαν χθες για να μας έρθει να το διορθώσω κιόλας. Συγγνώμη, δηλαδή υπάρχει περίπτωση για νέες περικοπές και στις συντάξεις. Πάλι, δηλαδή. Αν δεν, αλλά ελπίζω ότι θα. Όπως είπε και ο Μπάμπης, βάλαν τόσους φόρους που στο τέλος θα πετύχουν τους στόχους. Αλλά το ζήτημα είναι να δουλέψουν οι εφοριακοί.
και εδώ και μια μαύρη τρύπα. Ακριβώς. Το ζήτημα είναι να δουλέψουν οι εφοριακοί και να πιάσουν όλη αυτή τη μαύρη οικονομία η οποία ξεκινάει από το περίπτερο που στην αρχή κόβανε αποδείξεις και τώρα δεν κόβουν, μέχρι το εμπορικό κατάστημα που κατά κανόνα δεν κόβουν αποδείξεις και μέχρι και τα μεγάλα μαγαζιά. Και μέχρι και τα μεγάλα μαγαζιά κάτω στις παραλιακές, διάφορα κτλ. Τα οποία παίρνουν τη μία απόδειξη από το ένα τραπέζι και την πάνε στην άλλη. Το έχετε δει αυτό. Εύκολα. Έθνος, συστάσεις από Κομισιόν για νέα μέτρα, το ίδιο θέμα, με επένους αλλά και υποδείξεις η δεύτερη δόση του δανείου. Νέες προκλήσεις στη Χυμάρα, είχαμε και εκεί και άλλα ζητήματα. Είχαμε μια συνέχεια στο περιστατικό. Πυροβολισμούς εξ όπως πει. Η λυθιότητα δεν έχει σύνορα. Η εθνικιστική λυθιότητα δεν έχει σύνορα. Νομίζω και εκεί πρέπει να υπάρξει σίγουρα ψυχραιμία. Ακριβώς. Ελεύθερος τύπος. Αντάρτικο διαρκείας, πώς προκάλεσε τη διαγραφή του Μαρκογιαννάκης. Η εφημερίδα είναι σαφέστατα υπέρ του Σαμαρά. Έτσι, όλα τα ζητήματα τα είναι εδώ κομματικά καλά, λέω. Κλειστή η Ακρόπολη για 9 ευρώ για την Πανσέλινο. Ναι, μιλάμε για 24 του. Δεν το θα σαπώ, το θα συζητήσουμε δούμε. Και θα το δούμε στη συνέχεια. Γιατί της άλλα λένε αργότερα. Οι αρχαιοφύλακες, άλλα λέει ο Νικητιάδης, ο υφυπουργός στη συνάντηση αυτή. Ριζοσπάστης, τάχτη στα μάτια η αισιοδοξία για την οικονομία. Συνεχίζουν αντιλαϊκά κυβέρνηση, τραπεζίτες και Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει η εφημερίδα. Δεν ξέρω, κάπου θα σε έχει δώσει πίσω σελίδες, υποψιάζομαι. κάπου θα σε έχει. Τα νέα, να τη διορθώσω, με συγχωρείτε. Σφαγές και ψήθυροι, διαγραφές και ενστάσεις στα κόμματα. Ο νέος χάρτης των μεταγραφών. Την άλλη εβδομάδα βγαίνουν τα αποτελέσματα, παιδιά. Καλή επιτυχία. Και τα περιμένετε τώρα, και την αγωνία μας. Το θέμα Μαρκογιαννάκη που συνδέεται με την Μπερμπίλη, το βλέπω λίγο. Σόλικο, δηλαδή με την έννοια ότι ο ένας διαγράφτηκε για την άλλη, απλώς ήταν κάποιοι ψήθυροι. Ναι, αλλά υπάρχει... δεν υπήρχε ποτέ επίσημη δήλωση ότι θα είναι η Μπυρμπύλη και η Μπυρμπύλη. Το γεγονός ότι η Μπυρμπύλη τελικά από ό,τι φαίνεται παραμένει, σημαίνει ότι και ο ανασχηματισμός δεν θα όχι, είναι. Καταρχήν, ποιος είχε πει ότι η Μπυρμπύλη φεύγει. Εμείς οι δημοσιογράφοι είπαμε ότι. Ξέρετε ποιος θα είναι, να είναι η Μπυρμπύλη. Γιατί να μην είναι η Μπυρμπύλη. Και τώρα που δεν είναι η Μπυρμπύλη, λέμε α, γιατί δεν είναι η Μπυρμπύλη. Δηλαδή μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή κάνουμε δημοσιογραφία. Μισό λεπτό, αυτά μπορεί να μην είναι τυχαία. Οι διαρροές, δηλαδή δεν μπορεί όλοι. Σαφέστατα, μπορεί να μην είναι τυχαία. Όχι. Κάποιοι παίζουν κάποια παιχνιδάκια ωραία. Μεταξύ τους. Ναι. Και εμείς οι δημοσιογράφοι τσιμπάμε. Και τα υιοθετούμε. Τσιμπάμε, ναι. Εντάξει, και... Τελεία. Τσιμπάμε. Πάμε. Παρασκευή και 13. Χτύπησαν κόκκινο 500.000 νοικοκυριά, ξεπέρασαν το 1,2 δις ευρώ τα καθυστερούμενα δάνεια, λέει η εφημερίδα. Ατζέντες φωτιά για τις λευκές νύχτες στη Μύκονο, άντι με αυτές τις λευκές νύχτες περίφημες. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα που αγαπάω πάρα πολύ εγώ, θα μας βοηθήσει εδώ η υπηρεσία κανονικά. Ναι. Τον σκότωσαν, ήταν κόκκινη σημαδούρα, το ξέσπασμα της χείρας του Παναγιώτη Μπαχράμη, είναι ο αθλητής, ο οποίος ψάρευε κάπου εκεί στην Μεσσηνία και ένα σκάφος πέρασε από πάνω του. Είχε σημαδούρα, λέει. Και δυστυχώς δεν είναι η μόνη φορά. Ναι, δηλαδή είναι νομίζω είναι, η δεύτερη είναι φορά μέσα στο φετινό καλοκαίρι. Είναι είχαμε πρόβλημα κάθε καλοκαίρι. Στη Μύκονο στις αρχές. Που δεν έχουμε κόκκινους δρόμους, δεν εφαρμόζουμε τον κόκκινο δρόμο. Αλλά υπάρχει, υπάρχουν κανόνες και για τη θάλασσα, στους οποίους δεν εφαρμόζει κανένα. Εδώ κάτω στις παραλίες μπαίνουν με τα μηχανάκια αυτά που κάνουν τα jet ski ανάμεσα στους λόμους κτλ. Να σου πω, άμα θέλεις να σου δώσω ένα δίπλωμα με 1500 ευρώ. Αυτή είναι η τάριφα. Λοιπόν, όποτε μην το ψάχνεις, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάσχο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν με τις εφημερίδες, με τη βοήθεια βεβαίως του συνάδελφου του Πάσχου Μαδραβέλη. Και είναι ώρα να πάμε σε διαφημίσεις και έχουμε πολλά και για τη συνέχεια. Με 6.000 κατοίκους, διάδρομο στον ωκεανό και αποθέματα ενέργειας. Για 25 χρόνια περιμένετε να πιάσει λιμάνι. Αεροπλανοφόρο Eisenhower. Απόψε στις 10. Τώρα η επιστήμη προσφέρει τέλεια αέρινα μαλλιά. Με 0 κατάλοιπα και 0 βάρος. Δηλαδή, μαλλιά που δεν βαραίνουν. Σας παρουσιάζουμε τη νέα σειρά Pantene Aqualight. Η νέα υδατοδιαλύσιμη της περιποιείται τα μαλλιά και ξεβγάζεται εύκολα σε δευτερόλεπτα, προσφέροντας τέλεια αέρινα μαλλιά. Νέα σειρά Pantene Aqualight. 0 κατάλοιπα, 0 βάρος. Πραγματικά αέρινα μαλλιά. Pantene. Είμαστε εδώ για να δούμε τις αντιδράσεις του κόσμου όταν δοκιμάζει τη νέα οδοντόκρεμα Colgate Sensitive Pro Relief. Θα ήθελα να δοκιμάσετε κάτι. Βάλτε αυτή τη νέα οδοντόκρεμα εκεί που αισθάνεστε ευαισθησία. Και τώρα πιείτε αυτό το παγωμένο νερό. Ελάτε, πιείτε. Πώς αισθάνεστε? Καταπληκτικό. Δεν αισθάνομαι τίποτα. Πώς λειτουργεί? Χάρη στην τεχνολογία Pro Arching που σφραγίζει αμέσως τα ανοιχτά σωληνάρια που οδηγούν στα νεύρα. Με καθημερινό βούρτσισμα έχετε ανακούφιση που διαρκεί. Εξαφανίστηκε ο πόνος. Στο δευτερόλεπτο περίπου. Νέα Colgate Sensitive Pro Relief. Για άμεση ανακούφιση που διαρκεί. Αποδείξτε το στον εαυτό σας. Colgate. Νούμερο 1 οδοντόκρεμα που συνιστούν οι Έλληνες οδοντίατροι. Μία στις τρεις βλάβες προκαλεί διαρροές που μπορεί να σας κοστίσουν ακριβά, πολύ ακριβά. Και η αιτία είναι τα άλατα. Χρησιμοποιήστε καλγόν.
Το Καλγκόν προστατεύει το πλυντήριο από τα άλατα και εσάς από τα επιπλέον έξοδα. Οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές πλυντηρίων ρούχων συνιστούν μόνο Καλγκόν. Το πλυντήριο ζει περισσότερο με Καλγκόν. Morgen, Paul. Frühstück. Paul. Wo ist der Paul? Paul! Herr Direktor? Paul ist weg. Weg? Wie weg? Das waren die Spanier. Oder die Franzosen haben ihn geklaut. Oder die Engländer. Holen Sie CIA, Interpol, Interpol. Ich glaube, ich weiß, wo er ist. Όλη η Ευρώπη ξαναρχίζει να παίζει μπάλα. Εσύ, πάμε στοίχημα με ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Πάμε για περισσότερα. Απόψε στο CSI Miami. Ενωμένοι με δεσμούς, αίματος, οικογενειακά μυστικά. Οικογενειακές αμαρτίες. Απόψε στις 11. Lidl, σε εμάς μπορείτε να βασιστείτε. Αύριο Super Σάββατο με Super Τιμές έως 50% φθηνότερα.